Γεια σας! Μάθημα για παιδιά νούμερο 5. Μαθαίνω να παίζω τις νότες στο σωστό χρόνο. Ας αφήσουμε το μπουζούκι λίγο στην άκρη. Λέω να κάνουμε σήμερα λίγα μαθηματικά. Πώς τα πας με τα μαθηματικά? Είσαι καλός? Είσαι καλή? Θέλω από σένα να πάρεις ένα μαρκαδόρο, ένα μολύβι, ένα στυλό, ό,τι βρεις και ένα χαρτί. Πάμε να ζωγραφίσουμε. Θα ζωγραφίσουμε έναν κύκλο. Γιατί το κάνουμε αυτό? Θα σου εξηγήσω σε λίγο. Ζωγράφισε, σε παρακαλώ, έναν κύκλο. Αυτός ο κύκλος, φαντάσου ότι είναι μία πίτα. Μία πίτα μπορούμε να την κάπνουμε, να την κόψουμε σε πολλά κομμάτια. Σωστά? Εγώ λέω σήμερα να την κόψουμε μόνο σε 4 κομμάτια. Θα κάνουμε ένα σταυρό. Κόβουμε την πίτα μία φορά στη μέση και μετά και άλλη μία φορά στη μέση, αλλά οριζόντια. Κάναμε ένα σταυρό. Τώρα κόψαμε την πίτα στα 4. Εντάξει. Και αυτά τα κομμάτια θα γράψουμε μέσα 1, 2, 3, 4. 4 κομμάτια λοιπόν. Η πίτα μας που ήταν ολόκληρη και ήταν ένα κομμάτι πίτας, έγινε τελικά 4. 4 κομμάτια. Έχουμε όμως 4 πίτες? Όχι. Είναι μία πίτα ολόκληρη, αυτά τα 4 μικρά κομματάκια. Τώρα πώς θα το παρομοιάσουμε με τις νότες? Μία νότα ολόκληρη διαρκεί 4 χρόνους. Δηλαδή θα μετρήσουμε μέχρι το 4. Μία νότα μισή, η μισή πίτα πόσους χρόνους διαρκεί? Πόσα κομμάτια έχει η μισή? 2. Άρα μία μισή νότα κρατάει 2 χρόνους. Η ολόκληρη πίτα κρατάει 4 χρόνους. Πάμε λίγο να το δούμε στην πράξη. Γιατί ίσως να μην το καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, θα παίξουμε τη νότα ντο. Και θα μετρήσουμε για 4. Αλλά την ώρα που παίζουμε τη νότα ντο, δεν θα πούμε, δηλαδή, ντο, 1, 2, 3, 4, γιατί είναι σαν να έχουμε χρονομετρήσει 5 χρόνους. Εμείς θέλουμε 4. Άρα, την ώρα που θα πούμε ντο, αμέσως θα πάμε στο 2. 3, 4. Κατανοητό? Πιστεύω πως ναι. Άρα, ντο, 2, 3, 4 και κρατάμε την νότα ντο. Έχει διάρκεια. Έχει μένει. Είναι έτσι. Το ακούσατε? Δεν μίλησα επίτηδες. Για να ακούσετε τη διάρκεια της νότας. Δο, δύο, τρία, τέσσερα. Είναι ολόκληρη. Ρε, δύο, τρία, τέσσερα. Ολόκληρη. Μη, δύο, τρία, τέσσερα. Ολόκληρη. Και γιατί κάνω αυτό το πράγμα? Φα, δύο, τρία, τέσσερα. Διότι στο χρόνο χτυπάμε και το ποδαράκι μας. Κάτω. Ντο. Είναι κάτω το πέλμα μας. Ντο. Και μετά δύο ανεβαίνει, τρία κατεβαίνει, τέσσερα ανεβαίνει. Και ξανά από την αρχή. Ρε. Δύο, τρία, τέσσερα. Ξανά κάτω. Μη. Δύο, τρία, τέσσερα. Κάνε μαζί μου. Έλα. Πάμε από την νότα ντο. Ντο. 2, 3, 4 ή να πούμε 1, 2, 3, 4. Εντάξει. Άρα, πάμε ξανά. Ντο, 2, 3, 4. Πάμε τώρα να ακούσουμε και το χρόνο.
στο χέρι μου. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ο χρόνος είναι ολόκληρος. Η νότα είναι ολόκληρη. Η πίτα είναι ολόκληρη. Λοιπόν, πάμε να μετρήσουμε με τη νότα. Έτοιμοι. 1, 2, 3, τώρα. Ξανά. Πάμε να δούμε και άλλες νότες. Ρε, δύο, τρία, τέσσερα, μη, δύο, τρία, τέσσερα, φα, δύο, τρία, τέσσερα, σολ, δύο, τρία, τέσσερα, φα, δύο, τρία, τέσσερα, μη, δύο, τρία, τέσσερα, ρε, δύο, τρία, τέσσερα, δο, δύο, τρία. Το κατάλαβες? Πες μου ότι το κατάλαβες. Πάμε να δούμε τώρα τις μισές νότες. Τι είχαμε πει για την πίτα? Η μισή πίτα ποια είναι? Είναι αυτή εδώ. Άρα μόνο δύο κομμάτια θέλουμε. Δύο χρόνους. Άρα θα μετρήσουμε ντο, δύο. Και γιατί ντο, όχι ένα, δύο? Γιατί αν πω ντο, ένα, δύο, θα είναι τρεις χρόνοι. Λέγοντας όμως ντο, είναι ήδη ο ένας χρόνος. Υπάρχει ένα, δύο θέλουμε. Άρα ντο, δύο. Εντάξει. Λοιπόν, ντο, δύο. Και το ποδαράκι μας είναι κάτω, πάνω, στο δύο. Ρε κάτω, πάνω στο δύο. Όπως ήταν και στο ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Άρα και εδώ, ένα, δύο. Εκεί όμως σταματάει. Και συνεχίζουμε, άλλη να τα μπορούμε να παίξουμε, πάλι. Μισό χρόνο, δηλαδή, ρε, δύο. Κάπως έτσι. Πάμε να το δούμε. Βάζω και μετράω. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ντο, 2, ντο, 2, ντο, 2. Η νότα αυτή, τώρα κρατάει στο μισό χρόνο της ολόκληρης. Για να έχουμε μία ολόκληρη νότα, ολόκληρο χρόνο μάλλον, σε έναν ολόκληρο χρόνο χωράνε δύο μισές νότες μέσα. Δηλαδή, δύο μισά κομμάτια της πίτας. Το ένα το μισό και το άλλο το μισό. Για να έχουμε έναν ολόκληρο χρόνο. Άρα, μέσα σε έναν ολόκληρο χρόνο που εγώ μετράω, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, τώρα που παίζουμε μισές νότες, μπορούν να χωρέσουν δύο μισές νότες. Αυτό που έκανα δηλαδή, ντο, δύο, ντο, δύο, είναι σε έναν ολόκληρο χρόνο. Δηλαδή, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, ντο, δύο, ντο, δύο. Εντάξει? Και μπορούμε να παίξουμε, όχι δύο φορές την ντο, αλλά να παίξουμε και άλλη νότα. Ντο, δύο, ρε. Δύο ή να πω ρε τέσσερα για να ολοκληρωθεί ο χρόνος. Ντο, δύο, ρε, τέσσερα. Για να μην μπερδεύεστε, ακούστε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Προσπαθώ να σας το εξηγήσω όσο καλύτερα μπορώ, με διαφορετικό τρόπο. Και επίσης, θα δούμε τώρα, είδαμε την ολόκληρη νότα, τη μισή νότα και πάμε τώρα να δούμε τη μισή της μισής. Δηλαδή, ένα χρόνο. Όχι ακριβώς ένα, το ένα τέταρτο του χρόνου. Εντάξει. Δηλαδή, είδαμε, μετράμε ως το 4, μετράμε μέχρι το 2 και τώρα θα μετρήσουμε μόνο ένα. Και επειδή δεν μπορούμε να πούμε ντο ένα, θα λέμε μόνο τις νότες.
διότι το ένα υφίσταται την ώρα που λέμε την ώρα. Άρα, μέσα σε ένα χρόνο μπορούμε να παίξουμε που έχει ο χρόνος τέσσερα κομμάτια, μπορούμε να παίξουμε τέσσερις νότες. Χωράνε τέσσερις νότες. Ορίστε, τέσσερα κομμάτια. Η πίτα μας η ολόκληρη, τέσσερις νότες, ολόκληρος ο χρόνος. Άρα, εδώ που ακούμε τέσσερις χτύπους, 1, 2, 3, 4, μπορούμε να παίξουμε τέσσερις νότες. Είδατε πόσο γρήγορες είναι? Ή να παίξουμε όχι μόνο μία ολόκληρη πίτα, αλλά δύο ολόκληρες πίτες έπαιξα, δύο χρόνους δηλαδή. Στην ουσία έπαιξα τέσσερις και τέσσερις νότες πάνε έλα. Δηλαδή, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Για να καταλάβετε ότι οι νότες τελικά έχουν διάρκεια. Μία νότα λοιπόν μπορεί να διαρκέσει 1, 2, 3, 4 ή ολόκληρη. Ή να διαρκέσει 1, 2 ή μισή, είτε να διαρκέσει απλά ένα χρόνο. Υπάρχουν και άλλοι χρόνοι, τους οποίους δεν θα δούμε αυτή τη στιγμή, διότι είσαι ακόμα αρχάριος, αρχάρια. Και μπορείς να παίξεις προς το παρόν σε αυτή την ταχύτητα. Υπάρχουν και πιο γρήγορες νότες, δηλαδή να κόψουμε την πίτα σε μικρότερα κομμάτια. Προς το παρόν θα μείνουμε όμως εδώ. Εντάξει. Οπότε, θέλω να κάνεις εξάσκηση. Να βρεις έναν μετρονόμο στο YouTube, στην ταχύτητα 80, σαν αυτήν που έχω εγώ, κάνε πρώτα μαζί μου εξάσκηση τώρα και μετά μόνος σου, μόνη σου. Εντάξει, πάμε. Βάζω και μετράω από την αρχή όμως. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, πάμε. 2, 2, 3, 4. Ρε, 2, 3, 4. Μη, 2, 3, 4. Φα, 2, 3, 4. Σου, 2, 3, 4. Φα, 2, 3, 4. Μη, 2, 3, 4. Ρε, 2, 3, 4. Δο, 2, 3, 4. Παίξαμε ολόκληρες νότες. Πάμε τώρα να παίξουμε τις μισές. Δηλαδή μόνο μέχρι το 2 θα μετρήσουμε. 3, πα. Να προσέξεις την πένα σου. Όταν είναι το πόδι μας χτυπάει κάτω, η πένα σου θα είναι κάτω. Όταν, δηλαδή, είμαστε στο χτύπο 1, η πένα σου θα είναι κάτω. Την ώρα που λέμε τις νότες. Είναι κάτω το πόδι, κάτω και η πένα. Ντο. Όταν πάμε στο 2, είναι πάνω η πένα. Όταν πάμε στο 3 είναι κάτω. Ειδικά όταν θα παίξουμε τώρα τις άλλες νότες, τις μισές. Δηλαδή, ντο, 2. Στο 2, στη μισή νότα δεν παίζουμε την πένα, έτσι. Αλλά στις τέταρτες, στα τέταρτα λέγονται αυτά που είναι δηλαδή το 1 τέταρτο, δηλαδή δεν μετράμε, απλά λέμε τις νότες, γιατί κρατάνε 1. Εκεί η πένα μας μπορεί να πάει κάτω πάνω ή να αλλάξει.
Δηλαδή, 2, 3, 4. Παρατήραμε. 2, 3, 4. Ρε μη φα σολ φα μη ρε. Κάτω πάνω, κάτω πάνω, κάτω πάνω, κάτω πάνω. Παρατηρείς? Θέλω να παρατηρήσεις τώρα, θα παίξω ολόκληρα μισά και τέταρτα. Μισά είναι ξανά κάτω. Ντο, δύο, ρε, δύο, μη, δύο, φα, δύο, σολ, δύο. Και στα τέταρτα μπορεί να είναι έτσι. Κάτω πάνω, ένα αλλάξ. Ντο, δύο, τρία, τέσσερα. Αυτό το μάθημά μας για σήμερα, εύχομαι να ήμουν απόλυτα κατανοητή. Κάναμε λίγα μαθηματικά. Εάν κατάλαβες, γράψε μου σε παρακαλώ κάτω στα σχόλια. Αν κατάλαβες, αν έχεις κάποια απορία, γράψε μου, ίσως μπορώ να σε βοηθήσω στα σχόλια. Αυτά τα μαθήματα γίνονται ειδικά για εσένα, που είτε είσαι παιδί, είτε μεγάλο παιδί, είτε ακόμη και ενήλικας, διότι έχω καταλάβει δεν με παρακολουθούν μόνο παιδιά, αλλά με παρακολουθούν και μεγάλοι, οι οποίοι είναι εντελώς αρχάριοι και ξεκινάνε από το μηδέν, γιατί έχω δεχτεί τέτοια μηνύματα. Ευχαριστώ που με παρακολουθείτε. Συνεχίζω αυτά τα βίντεο λοιπόν, για όποιον θέλει να τα δει. Γράψτε μου από κάτω στα σχόλια, αν κάπου δυσκολεύεστε, να βοηθήσω, είτε παίξοντας σε κάποιο βίντεο, είτε γράφοντας κάτω στα σχόλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι να βοηθάω, ειλικρινά. Αυτά, καλή συνέχεια να έχετε. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια!